Από βραδό της Κυριακής σας προσκαλούμε πάλι μαζί να τραγουδήσουμε κι όπου η βραδιά μας βγάλει. Σαν χαμηλώσει η μουσική θα ακούσεις Χατζηδάκη τη σπελουτή βραχνή φωνή Χαλκίδα του Λιδάκη. Μέσα στου μήκη του σκοπούς θα κατεβεί κι ο Χιώτης με το σαπέτα αγκαλιά μαζί κι ο Μπιθικότσης. Το Κώστα το Χατζή, Πασχάλη το Τερζή, Δημήτρη Μήτρο Πάνο, το Νιόνιο το Σαββόπουλο, το Μπάριο πιο πάνω. Μες στην παρέα μας χωρούν Μποφίλιου Ζουγανέλη, ο Μαραβέριας, ο Κώστης, η Ασλανίδου η Μέλη και ο Θανάσης Κορδαλός, ο Κώστας ο Μουντάκης, ο Ψαρονίκος ο Αϊτός, ο Γιάννης Δερμιτζάκης. Αν πάλι θέλεις Μπιγιόνσε και Τζέιλο η Σακύρα, κατήρι δε χαλάμε εμείς ούτε στην καλομήρα. Κάτσε να πιούμε ένα καφέ και σκουπίσε ένα δάκρυ, έτσι που γίνει κι η ζωή, άντε να βρεις την άκρη. Yeah.
και θα σε ελεύθερο σου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουν γίνει πολλές εκπομπές τηλεόρασης για τη ζωή και το έργο του μεγάλου κριτικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Απόψε, εμείς μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια που έχουν γραφεί πάνω σε αποσπάσματα κειμένων του Νίκου Καζαντζάκη, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση στη λογοτεχνική μεγαλοφυΐα του συγγραφέα. Το τραγούδι που άνοιξε το πρόγραμμα της εκπομπής, το άνοιξε η Δημοτική Χοροδία Χερσονήσου με τίτλο «Λευτεριά», το έγραψε ο Νάσος Παναγιώτου σε κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη και το τραγούδησε για πρώτη φορά ο Αντώνης Καλογιάννης. Να δούμε πρώτα όμως ένα μικρό βιογραφικό του συγγραφέα. Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883, εποχή κατά την οποία το νησί αποτελούσε ακόμα τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο Ηράκλειο λαμβάνει τη στοιχειώδη μόρφωση και έπειτα το 1897 η οικογένειά του καταφεύγει στην Άξο, όπου ο Νίκος Καζαντζάκης γράφεται στη γαλλική εμπορική σχολή του Τιμίου Σταυρού στην Άξο, όπου διδάχθηκε τη γαλλική και την ιταλική. Το 1899 επιστρέφει στο Ηράκλειο και τρία χρόνια αργότερα ολοκληρώνει τις γυμνασιακές σπουδές του. Το 1902 ο Νίκος Καζαντζάκης μετακόμισε στην Αθήνα για πανεπιστημιακές σπουδές. Φοίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1906 παίρνει το δίπλωμα του διδάκτορα της νομικής με άριστα. Η πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα πραγματοποιείται το 1906 με το μυθιστόρημα «Όφης και Κρίνου» και με ψευδώνυμο «Κάρμα Νιρβαμή», για να ακολουθήσουν την ίδια χρονιά το δοκίμιο «Η αρρώστια του αιώνος» και έπειτα το θεατρικό έργο «Ξημερώνει». Παράλληλα, αρθρογραφούσε σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά υπό τα ψευδώνυμα Κρήτας, Κάρμα Νιρβαμή και Πέτρος Ψιλωρίτης, ενώ το 1907 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Σε ηλικία 27 ετών, δηλαδή δύο χρόνια αργότερα, επιστρέφει στην Ελλάδα και εκδίδει στο Ηράκλειο τη διατριβή του ο Φρυδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας. Το 1911 παντρεύεται στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στο παλιό νεκροταφείο Ηρακλείου την Γαλάτια Αλεξίου, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Το 1912 όμως στρατεύεται και υπηρετεί εθελοντής στη Βόρειο Ελλάδα. Η γνωριμία του με τον Άγγελο Σικελιανό στάθηκε καθοριστική. Μαζί αναζητούν τη συνείδηση της γης και της φυγής τους στο Άγιο Όρος, στην Αίγινα, στους Δελφούς, στις Μυκήνες και στο Μιστρά. Κάποια στιγμή συναντά και τον Γιώργο Ζορμπά, έναν εργάτη πολύξερο και πολύ ταξιδεμένο. Και προσπαθώντας να κάνει τον επιχειρηματία, ξεκινούν μαζί την προσπάθεια να κατεβάσουν ξυλία από το Άγιο Όρος για να βγάλουν λιγνίτη από ένα χωριό της Μάνης. Ο Γιώργος Ζορμπάς ήταν η έμπνευσή του για το να γράψει αργότερα το βιβλίο του «Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Το 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος διορίζει τον Καζαντζάκη Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως με αποστολή τον επαναπατρισμό 150.000 Ελλήνων από την περιοχή του Καυκάσου, αναλαμβάνοντας να τους μεταφέρει στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανήσυχο πνεύμα όπως ήταν, ξεκίνησε τα ταξίδια για να γνωρίσει όλο τον κόσμο. Ταξίδεψε μέχρι το τέλος της ζωής του σε πολλές χώρες και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του σε μεγάλες εφημερίδες της εποχής. Ο γάμος του με τη Γαλάτια τελειώνει όμως κάπου εκεί το 1926 με τον Νίκο Καζαντζάκη να παντρεύεται πολύ αργότερα την Ελένη Σαμίου. Ο μεγάλος κριτικός λογοτέχνης που προτάθηκε 9 φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας διορίζεται στην UNESCO με αποστολή την προώθηση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων με απότερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορετικών πολιτισμών. Παρετείται όμως τελικά το 1948 προκειμένου να αφοσιωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε στην Αντίπ της Γαλλίας, όπου τα επόμενα χρόνια ακολούθησε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος, κατά την οποία ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του πεζογραφικού του έργου. Ο Νίκος Καζαντζάκης συνάντησε έντονη κριτική από την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία λόγω των αιρετικών απόψεών του, όπως έλεγαν τότε, και απειλήθηκε με αφορισμό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έστειλε μάλιστα και μια επιστολή στις εκκλησιαστικές αρχές που έλεγε: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες. Σας δίνω μια ευχή. Σας εύχομαι να είναι η συνείδησή σας καθαρή όσο η δική μου και να είστε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Το 1956 τώρα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο θεάτρου στην Αθήνα για τους τρεις τόμους θέατρο Α, Β και
και γάμα με το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη. Ένα βραβείο το οποίο προερχόταν από το σύνολο των τότε σοσιαλιστικών χωρών. Καθώς μία από αυτές ήταν η Κίνα, επιχείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί τον Ιούνιο του 1957, προσκεκλημένος της κινέζικης τότε κυβέρνησης. Επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του, προσβληθής από λευχαιμία ο Νίκος Καζαντζάκης. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεχάγη της Δανίας και το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου 1957 σε ηλικία 74 ετών. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ο Έλληνας συγγραφέας, πεζογράφος, λογοτέχνης, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, πολιτικός, μουσικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος. Με πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και όσο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως. Η σημερινή εκπομπή αφιέρωμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιάσουμε κείμενα και τραγούδια από το μουσικό έργο του Κώστα και Μάνου Μουντάκη «Αναφορά στον Καζαντζάκη». Ο δίσκος κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1976 και ενώ πέρασαν τόσα χρόνια, τα τραγούδια και οι μουσικές των Μουντάκηδων ακούγονται ακόμα και σήμερα. Η αφήγηση και οι στίχοι στηρίζονται σε αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο «Ο βίος και η πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, που ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε το 1946. Απόψε, το ρόλο του αφηγητή θα τον κρατήσω εγώ και ερμηνευτές του έργου είναι ο Βαγγέλης Παπαδάκης λίρα τραγούδι, ο Γιώργος Χριστονάκης μαντολίνο τραγούδι και ο Μιχάλης Παπαδάκης στο λαούτο. Συνοδεύει όπως πάντα η μεγάλη ορχήστρα μας. Σε πρωταγωνιστικό ρόλο η Δημοτική Χοροδία Χερσονήσου και ευχαριστούμε τον Κώστα Κατσαρέα που μας παρακάλεσε να φτιάξουμε αυτή την εκπομπή. Αναφορά στον Καζαντζάκη, Κώστα και Μάνου Μουντάκη. Η εισαγωγή είναι απόσπασμα από την αναφορά στον Γκρέκο. Μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή και μυαλό. Βράδιασε πια, τελεύει το μεροκάματο. Γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος σε βασίλεψε. Σε ποιον να πω πόσες φορές, σκαρφαλώνοντας με τα πόδια και τα χέρια τον κακοτράχαλο ανήφορο του Θεού, γλίστρησα και έπεσα. Πόσες φορές σηκώθηκα, όλο αίματα και ξανάρχιζα να ανηφορίζω. Πού να βρω μια ψυχή σαν το πληγιασμένη για προσκύνηση την ψυχή μου να τη ξομολογηθώ. Σφίγγω ήσυχα, πονετικά, ένα σβόλο κριτικό χώμα στη χούφτα μου. Το κρατούσα το χώμα τούτο πάντα μαζί μου σε όλες τις περιπλανήσεις και στις μεγάλες μου αγωνίες. Μα τώρα που βασίλεψε ο ήλιος και το μεροκάματο τέλεψε, τι να την κάνω τη δύναμη. Έκλεισα τα μάτια, κρατούσα πάντα στη χούφτα μου το σβόλο από το χώμα της Κρήτης και ο ύπνος με πήρε και είδα, λέει, όνειρο. Ξημέρωνε. Ξυζαγιάρονταν από πάνω μου ο αυγερινός, έτρεμα. Έλεγα, τώρα θα πέσει και έτρεχα. Έτρεχα ανάμεσα στα έρημα βουνά, ολομόναχος και ο αέρας χοχλάγιζε. Ήθελε, λέει, να είναι ελεύθερος.
τα πουλιά να τραγουδά δείξα στεριά. Σαν τα πουλιά να τραγουδά δείξα στεριά. Όταν συλλογίζομαι με τι θροφή μετάησαν τόσα χρόνια τα βιβλία και οι δάσκαλοι για να χορτάσουν μια λιμασμένη ψυχή και τι λιονταρίσια τροφή μετάησε ο Ζορμπάς μέσα σε λίγους μήνες, δύσκολα μπορώ να βαστάξω την οργή και τη θλίψη μου. «Δεν μου λες αφεντικό», με ρώτησε ένα βράδυ ο Ζορμπάς, την ώρα που φυσούσε ένας καυτός νοτιάς και ο ουρανός ήταν γεμάτος άστρα. «Δεν μου λες αφεντικό, τι πάνε να πούνε όλα αυτά, ποιος τα έκανε, γιατί τα έκανε?» Δεν είχα απάντηση, σώπαινα. Ο Ζορμπάς με κοίταξε με λύπηση. «Δεν κατέχεις αφεντικό, να βράσω τα βιβλία που γράφεις και διαβάζεις. Για μένα, όπου γης είναι πατρίδα». Έχω άδειο πορτοφόλι, είναι δικιά μου η πλάση σόλη και ζω στον κόσμο αυτό χωρίς ελπίδα. Το βγάλει βράση, αν φτιάξει δουλειά ή αν χαλάσει. Δεν έδωσα ποτέ μου δε χαράκι, αν είναι λέ ο φορός ή σοκάκι. Αγάπη έχω μόνο
τη ζωή μου. Το χαρό δεν τον φοβούμαι, και όσα πάνε κι όσα ρθούνε είναι κοντό και σαπιό το σκηνί μου. Σαν μέρα κελής το κέφι μου να κάνω, κι άσε τον άλλο κόσμο να γελάσει, δεν ξέρει τι ζητάς αυτή την πλάση. Ανεμόμυλος γυρίζει, ποιος κάνει πόλεμο κυρίνη, ποιος λευτεριά και δικαιοσύνη, και γίνεται κουρκούτι και σαστίζει. Γράψε και τη δική μου θεωρία, το κόσμο αρτσιμπούρτσι και λουλάς, υπογραφή Αλέξης ο Ζορμπάς. Η λευτεριά είναι το πιο ακριβοαγόραστο αγαθό. Δεν δίνεται δωρεάν, μήτε από άνθρωπο, μήτε από Θεό. Πηγαίνει από χώρα σε χώρα όπου τη φωνάζουνε και από καρδιά σε καρδιά, ανύπνοτη, ανυπόταχτη, χωρίς συμβιβασμό. Πώς να αναλύσω με το νου, δάσκαλε το γραμμένο, να συμφιλιώσει η λύρα μου με τη δική σου πένα, να παίζω και να τραγουδώ της λευτεριάς τα κάλλη. Χαρά σε αυτόν που θα τη βρει και ελεύθερος να νιώσει, να μην φοβάται τίποτα, να μην ελπίζει πράμα. Πώς να αναλύσω με το νου. Πώς να αναλύσω με το νου, πώς να αναλύσω με το νου, δάσκαλε τα γραμμένα. Να σω φιλιάζει λύρα μου, να σω φιλιάζει λύρα μου με τη δική σου πένα, να παίζω και να ταραγουδώ τη λευτεριά στα καλή. Χάρασα αυτόν που θα την βρήκα, χάρασα αυτόν που θα την βρει και ελευθερός θα νιώσει, να μην φοβάται τίποτα, να μην ελπίζει πράμα. Ο Γιώργης ο Ζορμπάς με έμαθε να αγαπώ τη ζωή και να μην φοβούμε το θάνατο. Αφεντικό μου λέει μια μέρα, για τα πρέπει να αποθάνουμε. Δεν ξέρω μωρέ Ζορμπά, και ντράπηκα που δεν είχα απάντηση να του δώσω. Δεν ξέρεις μωρέ αφεντικό,
Και τι είναι όλα αυτά τα παλιόχαρτα που διαβάζεις? Γιατί τα διαβάζεις? Άμα αυτό που σε ρώτησα δεν το λένε, ή τα άλλα λένε τα χαρτιά που διαβάζεις? Και του λόγου σου που έχεις στύψει 2-3 χιλιάδες βιβλία, ή τα ζωμία έβγαλες από τη ζωή? Συναντηθήκανε δύο φίλοι. Πες μου, Ζορμπά, πρώτη φορά είναι που πας στην Κρήτη? Έτυχε να κάνεις ποτέ με κριτικούς παρέα? Αχ, αφεντικό, όταν ήμουνα στα μαύρα μου τα γένια, 32 τα δόντια μου και το μυαλό 300, μπορεί και 500, αλλά 400 δεν τα είχα ποτέ μου. Έκανα τον πραγματευτή σε χώρες και κοντοχώρια και είχα σε κάθε χωριό και από μια χείρα. Μα εκιά που καλοπερνούσα στη Μακεδονία, ξεσπάθωσε η Κρήτη πάνω στο 97 και βρέθηκα κι εγώ μαζί με τσάλους ρέμπελους να πολεμάμε την Τουρκιά. Και η ντάκαμα τότε σας, άστα να μη στα λέω, γιατί στεναχωρούμε. Άστα να μη στα λέω. Ευθύνη να είσαι κριτικός.
Νοικοκυρί, θα ζουν στο ψιλορίτι. Έλα μα, η κουζουλή την κάμανε αθανατή την Κρήτη. Έλα πως εγεννήθης κρίτικος να μην παρήγκομίσεις. Έλα ευθύνη να είσαι κρίτικος και ελεύθερος να ζήσεις. Μα η ελευθερία είναι ένας καρπός που με νερό δεν πιάνει. Έλα μόνο με μαθρεύεται πλαστούς και ρίζας γάνει και μετά τόσα βάσανα τη λεύτερη κι αγαπώτη. Έλα και στην κορφή του πόνου μου άμα τη βρω χαρότη. Και στην κορφή του πόνου μου άμα τη βρω χαρότη. Τρεις ψυχές, τρεις προσευχές. Δοξάρι είμαι στα χέρια σου, Κύριε. Τέντωσέ με, αλλιώς θα σαπίσω. Μη με παρατεντώνεις, Κύριε, θα σπάσω. Παρατέντωσέ με, Κύριε, και ας σπάσω. 10 χρόνια ζητούσε ο Καζαντζάκης από το Θεό διορία. 10 ακόμα χρόνια για να τελέψει το έργο του. Να πει ό,τι είχε να πει, να αδειάσει. Μα ο Καζαντζάκης δεν ήταν από εκείνους που αδειάζουν. Έτσι μου έρχεται, έλεγε προς το τέλος της ζωής του, να κατέβω στο σταυροδρόμι, να πλώσω το χέρι και να αρχίσω να ζητιανεύω από τους διαβάτες ελεημοσύνη. Αδερφοί, 1/4 της ώρας ο καθένας να προλάβω να τελειώσω το έργο μου και μετά να ορίσει ο χάρος. Μαζεύω τα συνεργά μου, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε πια. Τέλειωσε το μεροκάματο. Γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Thank you.
ήταν ελευθερός. Ήθελε, λέει, να είναι δικαίος. Ήθελε, λέει, να είναι ελευθερός. Ήθελε, λέει, να είναι δικαίος. Ήθελε, λέει, να είναι άνθρωπος. Σαν τα πουλιά να τραγούδα δείξα στεριά. Στη συνέχεια του αφιερώματος στα τραγούδια που γράφηκαν πάνω σε αποσπάσματα κειμένων του Νίκου Καζαντζάκη, θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη «Καπετάν Μιχάλης». Τη μουσική συνέθεσε ο Μάνος Χατζηδάκης για τις ανάγκες του ανεβάσματος του ομώνυμου θεατρικού έργου του Μάνου Κατράκη το 1966. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν ο μεγάλος κριτικός λυράρης, συνθέτης και τραγουδιστής ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Ελένη Σελούνδου. Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Καζαντζάκη, Καπετάν Μιχάλης. Το σόι του χειρού μου αποσέρνει από ένα χωριό δύο ώρες μακριά από το μεγάλο κάστρο που το λένε Βαρβάρους. Όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς πήρε πίσω την Κρήτη από τους Άραβες, μάντρωσε σε μερικά χωριά όσους Αραβίτες απόμειναν και τα χωριά αυτά ονομάστηκαν Βαρβάροι. Σε τέτοιο χωριό ρίζωσαν οι πατροπρόγονοί μου και όλοι τους είχαν αραβίτικα ψυχικά σουσούμια, περήφανοι, πεισματάριδες, λιγομίλητοι, λιγοφάγοι και μονόγνωτοι. Στερνιάζουν μέσα τους χρόνια το θυμό ή την αγάπη, σωπαίνουν και ξάφνου τους καβαλάει ο δαίμονας και ξεσπούν φρενιασμένοι. Δεν είναι η ζωή για αυτούς
το ανώτερο αγαθό, μα το πάθος. Δεν είναι βολικοί, βαρύς ο ίσκιος τους. Από τους βαρβάρους κοπέλι ξάνηγα τον ψιλορίτη άγριο βουνό. Ένα καράβι τρικάταρτο ήταν η Κρήτη, με τις τρεις αψηλές βουνοκορφές της, τα λευκά όρη, τον ψιλορίτη και το δίχτυ, και αρμένιζε μέσα στους αφρούς. Ο πατέρας μου σπάνια μιλούσε, δε γελούσε, δε μάλωνε. Κάποτε μονάχα έτριζε τα δόντια και έσφυγε τη γροθιά του και αντίχαινε να κρατάει κανένα πετραμύγδαλο, έστριβε τα δάχτυλά του και το έκανε σκόνη. Βαριά η καρδιά του, ασήκωτη. Η μάνα μου ήταν μια άγια γυναίκα. Πώς μπόρεσε 50 χρόνια χωρίς να σπάσει η καρδιά της, να νιώθει πλάι της την αναπνοή και το χνότο του λιόντα. Ποτέ δεν είχα δει τη μάνα μου να γελάει. Χαμογελούσε μόνο τα βαθουλά μαύρα μάτια της και κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Υπάρχει κάποια φλόγα στην Κρήτη. Ας την πούμε ψυχή. Κάτι πιο δυνατό από τη ζωή και από το θάνατο. Υπάρχει υπερφάνεια, το πείσμα, η παλικαριά και μαζί τους κάτι ανίποτο και αστάθμητο που σε κάνει να χαίρεσαι και συνάμα να τρομάζεις που είσαι άνθρωπος. Παντέρμη Κρήτη, πόσες γενιές φωνάζεις, ποιος σ' ακούει. Από την κορφή τα γέρα. Πατέρ μη κρίνει, πόσες γενιές φωνάζει, μα ποιος σ' ακούει. Πιάσε το δουβέκι, πιάσε πάλι το δουβέκι, πιάσε πάλι το δουβέκι. Το μεγάλο κάστρο δεν ήταν τα χρόνια εκείνα ένα μπουλούκι σπίτια με μαγαζιά και στενοσόκακα. Και οι ψυχές που το κατοικούσαν δεν ήταν ένα ακέφαλο ή πολυκέφαλο ρέμπελο τσούρμο. Άγραφη, αλίγιστη τάξη τους κυβερνούσε. Κανένας δεν σήκωνε αντάρτικο κεφάλι στον αυστηρό από πάνω του νόμο. Αλάκερη η πολιτεία ήταν ένα φρούριο. Η κάθε ψυχή ήταν και αυτή ένα φρούριο, αιώνια πολιορκούμενο, και είχαν καπετάνιο τους ένα Άγιο, τον Άγιο Μινά, τον προστάτη του μεγάλου κάστρου. Όλη τη μέρα
στέκουνταν ακίνητος στο κόνισμά του, μέσα στην εκκλησιά του, καβάλα στο ψαρί άλογο και κρατούσε όρθιο ένα κόκκινο κοντάρι. Κοντοσγουρογένης, ηλιοκαμένος, αγριωμάτης, φορτωμένος με τα σημαίνια τα ξύματα, χέρια, μάτια, πόδια, καρδιές, που οι χριστιανοί είχαν κρεμάσει στη χάρη του και του ζητούσαν να τους γιάνει. Έμενε ακίνητος όλη τη μέρα και καμώνονταν πως ήταν τάχα μονάχα ζωγραφιά, μπογιά και σανίδι. Μα ευτής, ως έπεφτε η νύχτα και μαζεύονταν οι χριστιανοί στα σπίτια τους, έδινε μια, αναμέριζε τα ασημένια τα ξύματα, σπυρούνιζε τα λογό του και έφερνε βόλτα στους ρωμαϊκούς μαχαλάδες. Βαριά απόψε η νύχτα στο μεγάλο κάστρο, γεμάτη καλοκαιριάτικη κουφόβραση. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα έπεσε ένα τσουχτερό βοριαδάκι και σηκώθηκε ένας άνεμος ζεστός, αγρός, φουσκοδεντρίτης. Ξεκινούσε από την Αραπιά, διαπερνούσε το Λιβικό πέλαγος, σβάρνιζε τον κόσμο της Μεσαράς από τον Τιμπάκι και τους καλούς λιμιώνες ως την Αγιά Βαρβάρα. Άφηνε πίσω του τα ξακουστά αρχανιώτικα μπέλια, καβαλίκευε τα καστρινά μουράγια, έμπαινε στις χαραμάδες της πόρτας και από τις ποδιές των παραθύρων. Το μεγάλο κάστρο ήταν βουτυγμένο στον ύπνο. Δεν άκουγες την αναπνιά του, παράξενος, ζεστός αέρας που μύριζε νερό και χώμα φυσούσε. Βαριά κι απόψε η νύχτα στο μεγάλο κάστρο. Σηκώθηκε ένας άνεμος ζεστός, ογρός, φουσκοδεντρίτης. Κίνησε από την Αραπιά, σφάρνισε τον κάμπο της Μεσαράς και καβάλισε τα καστρινά μουράγια και πέσε πάνω στις γυναίκες σαν άντρα, πάνω στους άντρες σαν γυναίκα, κι ο καπετάν Μιχάλης περίμενα γρυπνός να ξημερώσει. Το μεγάλο κάστρο ξυπνούσε. Από τη μια άκρα του δρόμου ως την άλλη, από του Ιδωμενέα τη Βρύση ως του Τουλουπανά το φούρνο, η γειτονιά του καπετά Μιχάλη άρχιζε να αποταβρίζεται και να ζωντανεύει. Γαλάτιασε ο ουρανός. «Καλά την είχε η Κρασογιώργινα», μουρμούρισε η Κεραπινελόπη και αναστέναξε. «Χωριαταράς είναι ο Κρασογιώργης, μανταβραντισμένος ακόμα».
κοτσονάτος και δεν χαλνάει αυτός κατήρι της γυναίκας του. Και έστησε αυτή να ακούσει. Ροχαλιτό βουβαλίσιο ακούστηκε από το απέναντι σπίτι. Ο Κρασογιώργης ξαπλωμένος ανάσκελα ροχάλισε, παχής, ξεστηθωμένος, κακοστόμαχος. Τα μουστάκια του μύριζαν κρασί και κρομίδι και η αναπνιά του ήταν βαριόχνοτη σαν υπόγειο κελάρι. Δίπλα η νιούτσικη γυναίκα του, η Κατινίτσα, γλετζού, καλοθρεμένη, καλοπιωμένη, κοιμόταν ακόμα. Χαμογελούσε και γουργούριζε, γιατί νηρεύονταν πως ήταν, λέει, αραβωνιασμένη και σεριάνιζε σε ένα κλειστό περβόλι και κρατούσε, λέει, τον αραβωνιαστικό της από το χέρι και αυτός, λέει, την κρατούσε χεραγκαλιά από τη μέση. Και δεν ήταν ο Κρασογιώρης ο Χοντρομπαλάς, παρά ένα λιγερό διωματάρικο παλικάρι. Όπου το έκαμε ο διάολος και ο Κρασογιώργης μέσα στον ύπνο του την άκουσε να γουργουρίζει και άνοιξε τα μάτια του. «Ιντάνε γλύφεσαι μπρε γυναίκα» και γουργουρίζει πρωί πρωί της κάνει. «Μπάς και τρως κανένα μελομακάρονο και εδώ και δεν μου δίνεις». Και αυτή, ντροπιασμένη και νευριασμένη, του γύρισε τις πλάτες. «Μη με ξυπνάς μωρέ Κρασογιώργη», του λέει, «παράτα με και νιστάζω». Και έκλεισε η Κρασογιώργη τα μάτια της και μάχουνταν να ξαναβρει μέσα στο σκοτάδι τον αραβωνιαστικό του ονείρου τους, το λιγερό το παλικάρι. Κρασογιώργενα σεριάνιζε, λέει, με το καλό της. Κυρεύοντα η Κρασογιώργενα σεριάνιζε, λέει, με το καλό. Κρυφό περβόλι και χαμογελούσε, σε ένα κλειστό περβόλι και χαμογελούσε.
Ίδιος κι απαράλλακτος ο Αθανάσιος Διάβολος. 8 μέρες κρατούσε κάθε φορά το γλέντι στο υπόγειο του σπιτιού του καπετά Μιχάλη. 8 μέρες είχε κλεισμένου στο υπόγειο του σπιτιού του να πίνουν και να τρώνε το Βετούζο, τον Καγιαμπή, το Φουρόγατο, τον Μπερτόδουλο και τον Τούρκο, την Εφεντίνα Καβαλίνα, που του έκανε και τον Τζουτζέ. Μα τούτη τη φορά, αιτία της μάζοξης ήταν η Εμινέ Χανούμ, που δεν έφευγε από το νου του καπετά Μιχάλη. Ο Βεντούζος ο ταβερνιάρης, που έπαιζε και λύρα, σηκώθηκε πρωί-πρωί, έκανε το σταυρό του, στάθηκε ομπρός στο εικονοστάσι με το ακίμητο καντιλάκι και παρακάλεσε την προστάτηδά του, την Παναγιά την Αμπελιώτισσα, να του δίνει δύναμη να βαστάξει, γιατί έμπαινε σε μεγάλο αγώνα. 8 μέρες θα κρατούσε η κρεπάλη στο υπόγειο του καπετά Μιχάλη από Κυριακή σε Κυριακή και 8 νύχτες. Αν δεν τον βοηθούσε η Παναγιά, ήταν χαμένος. Είχε βάλει πριν από χρόνια τον καλόγερο τον Νικόδημο να του σάξει μια Παναγιά. Όχι όπως τη φτιάχνουν οι ζωγράφοι, δηλαδή μάνα, παρά αυτός, λέει, την είχε δει στο όνειρό του. Ήθελε την Παναγία ζωγραφισμένη σαν τις γυναίκες που τριγούσαν τον Αύγουστο τα μπέλια, με άσπρη κριτικιά μπολίδα στο κεφάλι και να κρατάει στην αγκαλιά της πλαγιαστά ένα μεγάλο σταφύλι σαν παιδί. Ο καλόγερος αντιστάθηκε στην αρχή. Αυτό που λες, Βεντούζο, δεν γίνεται. Δεν το γράφουν τα χαρτιά. Είναι αμαρτία. Πρέπει να βαστάει στην αγκαλιά της τον Χριστό και όχι ένα σταφύλι. Μα ο Βεντούζος του έδωσε παραπάνω μια μπουκάλα ρακί και 2 κάδες μπακαλιάρο και ο καλόγερος ο Νικόδημος έκανε το σταυρό του, ζήτησε συγχώρεση και έφτιαξε την Παναγιά της σταφυλομάνα. Και τώρα ο Βεντούζος ο ταβερνιάρης στέκεται μπροστά στο εικόνισμά της ξυπόλυτος και την παρακαλά. Thank you.
Κόντευε πια να ξετελέψει ο Απρίλης. Μπήκαν οι χριστιανοί με τρόμο στη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν ήταν σε όλη τη χριστιανοσύνη λαός που να νιώθε τόσο βαθιά, τόσο αιματερά, τόσο δικά του τα πάθη του Χριστού, όσο τον καιρό εκείνο η κριτική. Γιατί μέσα στην καρδιά τους Χριστός και Κρήτη έσμιγαν. Ένα ήταν τα πάθη και των διονών τους. Το Χριστό τον σταύρωσαν οι Εβραίοι, την Κρήτη οι Τούρκοι. Και φέτος ο αέρας του Μεγάλου Κάστρου ήταν ακόμα πιο βαρύς τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γεμάτος φοβέρα μετά από την προσβολή που έκανε ο καπετά Μιχάλης στην Τουρκιά να μπει καβαλάρης με τη φοράδα του στο τζαμί και στους τουρκικούς καφενέδες. Ώρα την ώρα οι χριστιανοί περίμεναν κατά που οι αγάδες θα χτυπήσουν. Κάθε μέρα που ξημέρωνε ο Θεός περίμεναν να ξεσπάσει το μεγάλο κακό. Έτσι, μέσα στις μυρωδιές, στις αγρύπνες και στις τρομάρες πέρασε η Μεγάλη Δευτέρα, η Μεγάλη Τρίτη, η Μεγάλη Τετάρτη. Μέσα στον Άγιο Μινά οι χριστιανοί έκαναν το σταυρό τους και σκέφτονταν τι απογίνεται απόψε. Πώς θα πονέσει πάλι απόψε στα χέρια των ανθρώπων ο Θεός. Όσο προχωρούσαν τα πάθη, αγρίευε και η καρδιά των κριτικών. Και πια, τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν άρχισαν τα 12 Ευαγγέλια, άκουσαν τα πρώτα 6 και μονομιάς πετάχτηκαν στην αυλή της Εκκλησίας, όπου από νωρίς είχαν κρεμάσει τον Ιούδα, καμωμένο από κουρέλια, άχερα και μπογιές. Με αναμένα κεριά, του βάλαν φωτιά, ενώ τα παιδιά χοροπηδούσαν γύρω-γύρω ουρλιάζοντας. Οι μεγάλοι ξαλάφρωσαν, γαλήνεψαν και ξαναμπήκαν μέσα στην εκκλησία να ακούσουν τα επίλυπα Ευαγγέλια. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι καμπάνες χτυπούσαν πιο λυπητερά από τα ξημερώματα. Ο Χριστός ήταν ξαπλωμένος στον επιτάφιο στη μέση της εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης είχε αγριέψει τούτες τις μέρες. Δεν το βαστούσε η καρδιά του να βλέπει την Κρήτη με το αγκάθινο στεφάνι να βασανίζεται στα χέρια του Τούρκου και να σταυρώνεται. Κρατούσε απόψε στην περιφορά του επιτάφιου την πατερίτσα του σαν κοντάρι. «Ως πότε», έλεγε. Και έριχνε άγριες ματιές δεξά και ζερβά στους νιζάμιδες τους Τούρκους που δήθεν παρακολουθούσαν ευλαβικά τον επιτάφιο. Το Μεγάλο Σάββατο ο Μητροπολίτης ανέβηκε στο δαφνοστολισμένο πατάρι, λαμπροφορεμένος, και άνοιξε το βαρύ ασημοφορτωμένο Βαγγέλιο. Έλαμπαν τα πρόσωπα των καστρινών όπως φυσούσε ο νυχτερινός αέρας επάνω τους. Ήξεραν πως μεγάλη είναι τούτη στιγμή, πως το θάμα ζυγώνει, και όταν βρόντιξε «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» και χύμιξε το Άγιο Φως και άναψαν όλα τα κεριά και αναστήθηκαν όλοι οι χριστιανοί μαζί με τον Χριστό. Μουρλάθηκε από τη χαρά του ο καντιλανάφτης και άρχισε να βαράει θριαμβευτικά και τις τρεις καμπάνες του Άιμινα, τη Λευτεριά και το Θάνατο. Yeah.
Ξημέρωσε ο Θεός. Φωτολαμπάδιασαν οι κορυφές. Απλώθηκε το φως στα βουνοδισκάρια. Χύθηκε στις πλαγιές. Πλημμύρισε τους κάμπους και έλαμψε πάνω στη λουλακιά θάλασσα. Έλαμψε το τυραννισμένο κορμί της Κρήτης. Αν καταδεχόντουσαν ο Θεός να σκύψει να τη δει, θα την πονούσε. Τα πράγματα στην Κρήτη αγρίεψαν και πάλι. Οι χριστιανοί σκότωναν στα χωριά τους αγάδες και οι Τούρκοι στο μεγάλο κάστρο έσφαζαν δύο χριστιανούς για ένα δικό τους. Στο λιμάνι πλεύρισε το μαύρο βαπόρι του Σουλτάνου και αναγερνούσε τα σπλάχνα του βαριόχνοντας ανατολίτες με φαγωμένα μούτρα από τη βλογιά και από τους ήλιους. Τρουμπέτες, νταούλια, κανόνια, αλόγατα. Κι ολόστερνα, βουερό μπουλούκι, δερβισάριδες με πράσινα ράσα, τετράψιλα κάτασπρα καβούκια, ζωσμένοι για τα γάνια, πήδηξαν στο μόλο. Ξετύλιξαν την πράσινη σημαία του Μουχαμέτη και την έστησαν μπρος στη λιμανόπορτα. Μαζόχτηκαν απόψε οι γειτόνοι στο σπίτι του καπετά Μιχάλη να πάρουν απόφαση. Ή να μείνουν ήσυχοι στα σπίτια και η σφαγή μπορεί και να μην γίνει, ή να καταφέρνουν να ξεφύγουν από τις καστρόπορτες, να σκορπίσουν στα γύρω χωριά, ή και να περιμένουν να έρθουν τα ελληνικά καράβια να τους πάρουν. Τη στιγμή εκείνη η πόρτα χτύπησε τρεις φορές. Ο δάσκαλος, ο Τίτηρος, σηκώθηκε και πήγε να κοιτάξει. Ήταν ο Αλίαγας, ο Τούρκος, ο φίλος τους. Γειτόνιτο σε λέει, οι αγάδες ετοιμάζουν σφαγή. Σε τρεις καμάρες στο στρατόνα, οι νιζάμιδες βαρούσαν από τα ξημερώματα τις τρομπέτες και ο Πασάς με τους γαλονάδες του επήγε στο γενή τζαμί να προσκυνήσει. Ξάφνου, στις ρωμαϊκές συνοικίες ακούστηκαν φωνές από τις αυλές των σπιτιών και τα δώματα. «Σφαγή! Σφαγή!» Οι πόρτες σφαλίζουν, μα οι Τούρκοι τις γκρεμίζουν και ακούγονται τουφεκές, παλέματα και ύστερα σπαραχτικές κραυγές και όλα τέλειωναν. Μα ξάφνου ένας Τούρκος φωνάζει «Ο Αϊμινάς! Ο Αϊμινάς!» και όλοι έβλεπαν τον προστάτη της πόλης, τον Άγιο Μινά, που ευγήκε από την εκκλησία του Καβαλάρης και κυνηγούσε τους Τούρκους. Οι Τουρκαλάδες ένιωσαν να σηκώνεται η τρίχα τους και έτρεξαν προς το λιμάνι. Σφούγγιξαν τον υδρότα τους, κουκούβησαν στον ίσκιο, έβγαλαν όξο τις γλώσσες τους και αναβόλαξαν σαν σκύλοι. Κάμποση ώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν και στο τέλος ο Αράπης άνοιξε το στόμα του. «Φτηνά τη γλιτώσαμε», τους είπε. Τα σπίτια καίγονται, θρύνουνε οι γυναίκες.
γυναίκες γυρίζουν τα παιδιά ορφανεμένα κι οι άντρες απροσκύνητοι πιάνουν τα διάσελα χωρίς ψωμί, χωρίς φυσέκια. Κρήτη μας να δει, να τη πονέσει. Βαριά στάθηκε η νύχτα ετούτη, ασάλευτη, ανησυχαστικιά. Ήταν κουφόβρεση. Μερικές γριές ψυχανεμίστηκαν το κακό και βγήκαν και κάθονταν στα κατόφλια, μα δεν άνοιγαν το στόμα να φανερώσουν το λογισμό τους. Φοβούνταν μην τις ακούσει η καστρινή μοίρα και βάλει σε πράξη ότι ποιος ξέρει δεν το έχει ακόμα καλά αποφασισμένο. Έλεγαν αδιάφορες κουβέντες, μα γρήγορα η κουβέντα ξαναγύρισε στην κρυφή ανομολόγητη έγνοια. Θυμάσαι την άλλη φορά, φίλο δεν κουνιότανε. Σώπασε μωρή, μα δεν γρικάς μια βοή κάτω από τα πόδια σου. Σώπα σου λέω. Και ξαφνικά σεισμός, σεισμός, σεισμός. Ξημέρωσε. Χτύπησε ο Μούρτσουφλός το τριγκάμπανο του Αϊμινά. Ανασμιλιώθηκαν οι ρωμαϊκές γειτονιές. Πήραν να ανοίξουν οι πόρτες και να προλαβαίνουν κυριακοντημένοι, καλοπλημένοι οι νοικοκυρέοι. Ο άντρας, η γυναίκα, πιο πίσω η πεθερά και μπροστά σουλουπωμένα τα παιδιά. Πήγαιναν να προσκυνήσουν το Λεβέντι, ψαρομέλικο καπετάνιο του Μεγάλου Κάστρου, τον Αϊμινά, τον Καβαλάρη. Να ακούσουν και τον Μητροπολίτη, που θα έκανε, λέει, σήμερα κήρυγμα, να πάρουν και αντίδωρο από το χέρι του. Ο καπετάν Μιχάλης είχε καρφωμένα τα μάτια στη χαμηλή πόρτα αντίκρατου και δεν θορούσε τίποτα, δεν συλλογίζονταν τίποτα. Ασάλευτος, ακίνητος ο νους του, βαρύ σαν αμαργωμένο θεριό, μα η καρδιά του χοχλάκιζε. Καλόβολη του είχε σταθεί η ζωή. Τίποτα δεν του λείπε. Άντρας δυνατός ήταν, καλοπαντρεμένος, νοικοκύρης. Ο κόσμος τον ψηφούσε. Τι είχε η καρδιά του και μούγκριζε. Δεν μπορούσε να χαρεί, δεν μπορούσε να γελάσει, να ξεστομίσει ένα χωρατό, να ξαλαφρώσει. Εμένα μωρέ, μόνο άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, θα ελευθερωθεί η καρδιά μου, έλεγε. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, θα γελάσω. Τι διάολο έχω, έγρουξα γριεμένος. Τι μου λείπει, θα σκάσω. Ανεμοκύλησε το αίμα του. Φούσκωσε το μυαλό του. Τα μάτια του κοκκίνησαν. Ανέβαινε, κατέβαινε, βούλιαξε μέσα του η Κρήτη. Δεν ήταν νησί. Ήταν θεριό που κοιτούνταν στη θάλασσα. Και φουρτούνιαζε το πελαγό.
φρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Άμα δεν βρέρωθει η Κρήτη, 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 θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου, θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Και η Λευτεριά πλησίαζε. Το 1898, στις 25 Αυγούστου, οι Τούρκοι κάνουν την τελευταία τους σφαγή στο Μεγάλο Κάστρο. Ήταν η αρχή του τέλους της πολύχρονης σκλαβιάς. Το αρχικό σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» είχε γίνει «Ελευθερία και θάνατος». Οι Τούρκοι στρατιώτες φεύγουν από την Κρήτη. Οι καμπάνες χτυπούνε και ο Αϊμινάς στολίστηκε με βάγες και μυρτιές. Και ο Γιώργος Μητροπολίτης εσήκωσε τα χέρια του στο θόλο, κοίταξε τον Παντοκράτορα και ήθελε να βγάλει λόγο, μα το λαρίκι του είχε φράξει. «Χριστός Ανέστη, παιδιά μου», φώναξε, κι άλλο δεν μπορούσε να ξεστομίσει. «Αληθώς Ανέστη», βρόντιξε από όλα τα στήθια και οι πολυέλεοι της εκκλησιάς κουνήθηκαν σαν σε σεισμό. «Μαζεύω τα συνεργά μου, όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή και μυαλό. Βράδιασε πια, τελεύει το μεροκάματο. Γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι, δεν κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος σε βασίλεψε. Ρίχνω στερνή ματιά γύρω μου. Ποιον αποχαιρετήσω, τι να αποχαιρετήσω, τα βουνά, τη θάλασσα, την καρπισμένη κλιματαριά στο μπαλκόνι μου, την αρετή, την αμαρτία, το δροσερό νερό, μάταια, όλα μάταια. Κατεβαίνουν όλα τούτα μαζί μου στο χώμα. Σφίγγω ήσυχα πονετικά ένα σβόλο κριτικό χώμα στη χούφτα μου. Το κρατούσα το χώμα ετούτο πάντα μαζί μου σε όλες τις περιπλανήσεις και στις μεγάλες μου αγωνίες. Το σφίγγα στη χούφτα μου και έπαιρνα δύναμη, δύναμη μεγάλη. Μα τώρα που βασίλεψε ο ήλιος και το μεροκάματο τέλεψε, τι να την κάνω τη δύναμη? Έκλεισα τα μάτια. Κρατούσα πάντα στη χούφτα μου το σβόλο από το χώμα της Κρήτης. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Από την κορφή τα γέρα. Πατέρ μικρή, πόσες γενιές φωνάζεις, μα ποιος σ' ακούει? Oh,
πιάσε το δουβέκι. Πιάσε πάλι το δουβέκι. Πιάσε πάλι το δουβέκι. Ο Νίκος Καζαντζάκης έφυγε από τη ζωή στις 26 Οκτωβρίου του 1957 στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Ήταν 74 ετών. Η νεκρόσιμος ακολουθία έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, στο Ηράκλειο, και η ταφή επάνω στον ενετικό προμαχώνα Μαρτινέγκο της πόλης. Κόσμε μαλά ματέ, μαλά ματέ. Κόσμε και ποιος, κόσμε και ποιος σε χάρη. Και ποιος θα σε κερδίζει ψεύτικος με. Μαζί να τραγουδήσουμε κι όπου η βραδιά μας βγάλει. Σαν χαμηλώσει μουσική θα ακούσεις Χατζηδάκη, τη σπελουτή βραχνή φωνή, Χαλκίδα του Λιδάκη. Μέσα στου μήκη τους σκοπούς θα κατεβεί κι ο Χιώτης με το σαπέτα καλιά, μαζί κι ο Μπιθικότσης, το Κώστα το Χατζή, Πασχάλη το Τερζή, Δημήτρη Μήτρο Πάνο, το Νιόνιο το Σαββοπούλο,
τον πάρει όποιο πάνω.